Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ο σεναριογράφος αυτής της σειράς μου έδωσε τον τίτλο του αφηγητή. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από αφηγητής είμαι ένας ξεναγός. Τα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ είναι όλα αληθινά. Μπορεί να συνέβησαν χθες, πριν από μια εβδομάδα ή και πριν από πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα τα ανασύρω μέσα από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και θα τα ζωντανέψω μπροστά σας. Μπορεί να σας θυμίσουν κάτι ή και να μην σας θυμίσουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα ονόματα έχουν αλλάξει και οι καταστάσεις έχουν αλλοιωθεί. Οι άνθρωποι που θα γνωρίσετε είναι στο σύνολό τους, σύμφωνα με τον νόμο, εγκληματίες. Και έχουν όλοι σχεδόν καταδικαστεί. Είναι άνθρωποι απλοί που ζουν ανάμεσά μας. Περνούν απαρατήρητοι και που ξαφνικά μετατρέπονται σε δράκους, τέρατα, ίενες. Είναι όμως. Δεν ξέρω. Άλλοτε υπάρχει εξήγηση και άλλοτε όχι. Άλλοτε οι άνθρωποι αυτοί μιλούν και άλλοτε σωπαίνουν. Εγώ σας προσφέρω την ξενάγηση. Τις απαντήσεις στο βαθμό που υπάρχουν θα τις βρείτε μόνοι σας. Ησυχία! 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 Ησυχία, γιατί θα εκτελώσω την αίθουσα. Διακόπτουμε για ένα τέταρτο, εκκαινώστε την αίθουσα. Εκκαινώστε την αίθουσα. Εκκαινώστε την αίθουσα. Εκκαινώστε την αίθουσα. Τι είναι αυτό που κάνει ορισμένες γυναίκες να προτιμούν τους αδύναμους άντρες? Μια διάθεση προστασίας που πηγάζει από το μητρικό ένστικτο? Ή μήπως η αυταπάτη ότι η αδυναμία του άντρα σημαίνει αυτόματα και υπεροχή της γυναίκας? Δεν ξέρω. Ίσως στην περίπτωση της Ελένης να είναι και κάτι άλλο. Επειδή ζούσε με ένα σκληρό και δυνατό άντρα, θα την τράβηξε ο αδύναμος. Επειδή συνήθως οι αδύναμοι άνθρωποι είναι από τη φύση τους τρυφεροί και στοργικοί. Δυστυχώς αυτό είναι ένα λάθος που το κάνουμε όλοι. Οι αδύναμοι απαιτούν εγωιστικά την τρυφερότητα από τους άλλους. Σπάνιοι όμως την προσφέρουν οι ίδιοι. Όπως θα καταλάβατε, η ιστορία που θα σας αφηγηθώ απόψε είναι μια ιστορία ερωτικού τριγώνου. Και στις ιστορίες αυτές η αλήθεια έχει πολλά πρόσωπα. Ο καθένας λέει τη δική του όπως αυτός την πιστεύει. Εγώ θα σας παρουσιάσω όλες τις εκδοχές. Όχι μόνο γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, αλλά και γιατί πιστεύω πως αν υπήρχε μόνο μια αλήθεια, η ζωή μας θα ήταν πραγματικά μονότονη. Into my life at the Algonquin Hotel 5 years before.
Lenny? Mr. Lydecker, how do you do? My name is Laura Hunt, and I'm with Fullerton Company. You know, the big advertising firm. And I'd like to talk something over with you, if I may. You can hardly fail to realize that I'm engaged in eating my lunch. Yes, I know. I'm awfully sorry to interrupt this way. But it's so hard to get to see you the regular way, and this will only take a minute, really. Πού ήσουμε? Με τα παιδιά. Πιάσαμε την κουβέντα και... Καλά χάθηκε να παίρνεις ένα τηλέφωνο. Σε περίμενα για φαΐ. Κοιμισμένη. Τι ήθελες να κάνω, βαρέθηκα. Και εγώ νόμιζα ότι ξάπλωσες για να είσαι έτοιμη. Αν θες να φας το φαΐ, είμαι στο φούρνο. Φύγε, βρωμικό πασούσα. Βάλε μου να φάω. Βάλε μου να φάω. Το εσωτερικό είναι κατηλημένο. Δοκιμάστε την ευθεία 32-54-068. Ο κύριος Ρώσος, ο Μιλίδα, ξαναπάτε. Ναι, Ελλάς Εξπορτ. Ένα λεπτό σας εδώ. Ελλάς αυτό. Κύριε Φιλίππου, από Χίλιος Πάκαρτ. 36-15-79. Αυτή η ώρα 9:10 είναι θάνατος. Όλη μέρα θάνατος είναι. Βαρέθηκα. Τι έχεις πάει. Τι να έχω, που τα ξέρεις. Κατάλαβα. Κάθε πρωί το ίδιο τροπάρι. Ελλάς Εξπορτ. Ένα λεπτό σας συνδέω. Κύριε, έχω δουλειά. Το ξέρω. Δεν θα σου πω ότι είμαι εδώ. Τι θέλει, δεν κατάλαβα. Ελλάς Εξπορτ. Να μου σπάσει τα νεύρα, αυτό θέλει. Ναι, σας συνδέω. Αυτά είναι για σας. Η συσταδία επιπεραιώνεται. Κύριε Σταυράκη, ακούστε. Επειδή είστε καινούριος εδώ, κάθε χαρτί που σας δίνουν πρέπει να το ελέγχετε αν πράγματι είναι για σας. Αλλιώς θα καταντήσετε να κάνετε τη δουλειά των άλλων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε. Μάλιστα. Κύριε Σταυράκη, θα μας φαίνεται και εμάς τριαντάφυλλα. Σήμερα ήταν η τελευταία φορά που πάτησα το πόδι μου στο σπίτι της μάνας σου. Να το ξέρεις. Είδες? Αυτό που άκουσες. Αν θέλει παραδουλεύτρα να την πληρώσει, όχι να με βρίζει και από πάνω. Θα πας κι άλλες αν δεν θα ξεκινήσω. Ακούς! Μα! Τι είπα! Πρόσβαλα την Αγία! Τι είσαι, ρε! Για τη μάνα μου μιλάς! Έτσι! Για τη μάνα μου! Ε, μαλακισμένη! Ah!
Άλλοι πιστεύουν ότι τα γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή μας είναι τυχαία. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται πως άγνωστες δυνάμεις αποφασίζουν για τη μοίρα μας. Όσοι πιστεύουν τη δεύτερη εκδοχή θα βρουν στην περίπτωση της Ελένης και του Γιώργου ένα δυνατό επιχείρημα. Δεν ξέρω αν αυτοί οι δύο άνθρωποι κατάλαβαν ποτέ πως η μοίρα τους έριξε τον έναν στο δρόμο του άλλου σε μια στιγμή σημαδιακή για τη ζωή τους. Σίγουρα όμως είδαν μια ευκαιρία για να ξεφύγουν από τη μονότονη καθημερινότητα που ανθρώπους σαν την Ελένη, τον Γιώργο και τον Χάρη τους συνοδεύει ως τον τάφο. Εκτός κι αν μέσα τους αυθόρμητα, ασυναίσθητα, ξυπνήσει το πάθος. Τότε οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν μια άλλη διάσταση. Ορθώνουν το ανάστημά τους. Ψηλώνουν. Και δεν ξέρει κανείς αν θα έχει να κάνει με αγγέλους ή με δαίμονες. Γιώργο, θα πας για καφέ? Να πάω. Ξέρεις γιατί αργεί να φέρει τους καφέδες? Γιατί όποιος πάει, του δίνει τη σειρά. Ναι, θα το στείλω τώρα αμέσως, σε λίγο. Με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει, σας έκανα ζημιά. Ωραία τριαντάφυλλα. Κρατήστε το. Είναι από τις τριανταφυλλές μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Μιλάει, περιμένετε. Σας ενδιαφέρουν προμήθειες. Δεν απαντάει, ξαναπάρτε σε λίγο. Ναι. Καλημέρα, Γιώργο. Ναι, το πήρα, είναι πολύ ωραίο. Κλείσε μας τώρα γιατί πνίγομαι. Καλά, αν ευκαιρίσω θα περάσω. Όχι, όχι, μην έρθεις. Κλείνω τώρα. Παίζεις με τη φωτιά, το ξέρεις. Κάποιος μου δείχνει λίγη τρυφερότητα. Κακό είναι. Αυτό να το πεις στο Χάρη, όταν το πούν ψήνει στα αυτιά. Έλα, σε εξπώ. Λιώμα θα τον κάνει το σταυράκι. Μισό λεπτό, κύριε, περιμένετε. Θα τον πάρει στο λαιμό σου τον άνθρωπο. Ναι. Γραφικές. Δεν πληρώνουν κάθε 15. Εξαίρεση θα έκαναν. Δώστε. Έχω να ξοφλήσω το γραμμάτιο για τη μηχανή. Έχω κι εγώ έξω. Θα κρατήσω όσα μου χρειάζονται και θα σου δώσω τα υπόλοιπα. Καλά. Με ποιο δικαίωμα ανοίγεις την τσάντα μου και μου παίρνεις τα λεφτά. Σιγά, σιγά. Όταν θέλεις λεφτά να μου ζητάς να σου δίνω. Αύριο πάμε στη μάνα μου. Γιώργο, κλείσε σε παρακαλώ. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί είμαι παντρεμένη και αν το μάθει ο άντρας μου χάθηκε. Λες γιατί δεν ξέρεις με τι άνθρωπο πώς να μπλέξεις. Γιατί θα βγαίνουμε δεις μια φορά. Δεν πρόκειται να υπάρξει δεύτερη, να το ξέρεις. Καλά, άσε θα σου πω. Μη με κοιτάς έτσι. Θα τον δω μια φορά να τελειώνω. Ναι. Αν υποπτευθεί το παραμικρό θα μας σκοτώσει για τους δυο. Γι' αυτό δεν θέλεις να με βλέπεις, μόνο γι' αυτό. Δεν θέλω να πάθεις κακό εξαιτίας μου. Δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να σε βλέπω. Δεν ξέρεις τι τραβάω, μου ζητάς πάρα πολλά. Ας τον, παράτα τον και έλα μαζί μου. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί του. Για σένα δεν φοβάμαι τίποτα. Ο Γιωργάκης. Με τα τριαντάφυλλα. Πότε θα σε ξαναδώ. Τι είναι αυτό? Η πρόταση της Σελβιάλ. Για να έλα εδώ. Εσύ την έχεις αναλάβει, μου τη φορτώνεις. Έλα, έλα, κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Thank you.
Λένε συχνά πως η αγάπη ενώνει και το μίσος χωρίζει. Αμφιβάλλω. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπιώνται αλλά δεν μπορούν να κάνουν στιγμή μαζί. Κι άλλοι πάλι που μισιούνται αλλά δεν μπορούν να χωρίσουν. Κατά τη γνώμη μου, εκείνο που ενώνει ή χωρίζει τους ανθρώπους είναι πάντα η αλήθεια. Όχι η αλήθεια των γεγονότων, αλλά η υποκειμενική αλήθεια. Αυτή που κρύβει ο καθένας μέσα του. Οι άνθρωποι χωρίζουν όταν οι αλήθειες τους πάβουν να συναντιόνται. Κανείς δεν ξέρει τι μεσολάβησε από την πρώτη συνάντηση της Ελένης και του Γιώργου στο φόνο. Μόνον οι ίδιοι θα μπορούσαν να μας πούν. Όμως ο ένας διαψεύδει τον άλλον. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι λένε ψέματα. Δεν αποκλείεται να λένε τα γεγονότα όχι όπως έγιναν, αλλά όπως θα ήθελαν οι ίδιοι να τα είχαν ζήσει. Ας δούμε λοιπόν την αλήθεια πρώτα όπως τη λέει η Ελένη και μετά όπως τη λέει ο Γιώργος. Ίσως έτσι βρούμε τουλάχιστον το σημείο που οι αλήθειες τους έπαψαν να συναντιόνται. Γιώργο, θυμάσαι τις συναντήσεις μας? Θυμάμαι. Τι κάναμε, θυμάσαι? Έρωτα. Όχι. Δεν κάναμε έρωτα. Συζητούσαμε. Τι συζητούσατε, μωριτσούλα, πολιτικά? Καθίστε κάτω! Καθίστε κάτω και θα διατάξω την κράτησή σας! Ο άνθρωπος αυτός είναι άρρωστος, κύριε Πρόεδρε. Όταν το κατάλαβα ήταν πια αργά. Ήθελα να απαλλαγώ, αλλά αυτός δεν μ' αφήνει σε χλώρο, Κλαρί. Μη σε παρακαλώ. Γιατί δεν με θέλεις? Δεν ξέρω να σας χωρίζει από κύριο Σιώ. Δεν σε πειράζει όμως να κάνεις έρωτα μαζί του όταν φεύγεις από μένα? Είναι άντρας μου, το ξέρεις ότι είμαι παντρεμένη. Γιώργο. Έλα. Μία. Σου λείπει ένα κουμπί. Το έχω στην τσέπη. Φέρε να στο ρέψω. Έλα τώρα που θα μου ράβεις το κουμπί. Φέρε. Έλα. Δεν θέλω να ξέρω την έλεγχο. Μ' αρέσει να σε φροντίζω. Σε θέλω. Κοίτα τι μου έκανες. Τσιμπήθηκα. Μιλάει, κύριε Μαρτινάγκο. Θέλετε να περιμένετε? Σας συνδέω με τον κύριο Φιλίππου. Καλημέρα. Γιώργο, φύγε. Δεν θέλω να μαζί να μόνος. Η Κούλα λείπει σήμερα. Τόσο το χειρότερο. Μπορεί να έρθει ο Χάρης και δεν θέλω φασαρίες. Γιατί με αποφεύγεις? Δεν σε αποφεύγω. Δεν μπορώ όμως να λέω κάθε μέρα ψέματα για να βλεπόμαστε. Ελάς Εξπορτ. Μισό λεπτό σας συνδέω. Άλλωστε δεν έχει και νόημα. Τι θέλεις από την τζάντα μου? Ελάς Εξπορτ. Σας συνδέω. Κύριε Δεστιντάι, περαστικό από Λονδίνο. Με το έγγραφο το έστειλα εγώ ίδια σήμερα το πρωί. Μισό λεπτό να σας δώσω το νούμερο της φορτωτικής. Αν θέλεις πίσω τα κλειδιά σου, να έρθεις στο σπίτι μου σήμερα. Νι 42567, 21 Δευτέρου. Τι σε έπιασε για καλέ τι θα τρέλα? 15 μέρες έχεις να έρθεις εδώ. 15 μέρες.
Συγγνώμη, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να είσαι εδώ. Γιώργο, άκουσε με. Καλύτερα να πάψουμε να βλεπόμαστε. Δεν έχει πια νόημα. Έχουμε αρχίσει να βασανίσουμε ένας τον άλλον. Θέλεις να διακόψουμε. Τι είχαμε για να διακόψουμε. Είμαστε φίλοι. Θα συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι χωρίς να βλεπόμαστε. Θέλω όμως κι εγώ κάτι. Να κάνουμε μια φορά έρωτα. Και δεν θα βγει από αυτό. Μόνο μια φορά. Να κρατήσω κάτι από σένα. Να σε θυμάμαι. Θα σε περιμένω αύριο. Πάλι τα ίδια. Τώρα δεν τα πάμε. Αν δεν σε ξαναδώ, θα τα πω όλα στον άντρα σου. Ας κάνω τι θέλει, έτσι κι αλλιώς χαμένος είμαι. Γιώργο, γιατί με εκβιάζεις? Γιατί τα γκρεμίζεις όλα? Εσύ τα γκρεμίζεις. Εγώ είμαι αποφασισμένος. Αύριο θα σε περιμένω έξω από το σπίτι σου. Έξω από το σπίτι μου. Είσαι τρελός. Εγώ θα σε περιμένω. Όχι, δεν γίνεται αύριο. Αύριο θα πάμε στην πεθερά μου. Εγώ θα σε περιμένω. Charlie! Charlie!
Πιστεύετε αυτά που σας λέει αυτό το τέρας? Σιωπή! Κατηγορούμενο Σταυράκης. Κύριε Πρόεδρε, ως τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή την αίθουσα, εγώ ήμουν έτοιμος να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα, ακόμα και μέσα στη φυλακή. Όμως τώρα... Τι σε έκανε να αλλάξει γνώμη? Θέλει να κάψει εμένα για να γλιτώσει αυτή. Εδώ που έφτασα δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ό,τι έκανα, το έκανα για αυτήν. Για να τη σώσω. Για να μην υποφέρει. Το ξέρεις ότι δεν γίνεται. Δεν ήταν καλά. Πώς να είναι καλά όταν σκέφτομαι σε ποιον γυρνάω και τι με περιμένει. Παράτα τον. Γιατί τον αφήνεις να σε βασανίζει? Γιατί τον φοβάμαι. Πόσες φορές θα σου το πω? Μ' αφήνει χωρίς λεφτά, με δέρνει. Δεν θα με αφήσει σε χλωρά πλάρη. Με ποιο δικαίωμα θα καταστρέψω και τη δική σου ζωή? Δεν μπορώ να σε βλέπω να υποφέρεις. Σε έχω πει τη λύση. Είσαι τρελή. Αφού είμαι τρελή, τότε μίλες ότι πεθαίνεις για μένα. Άσε με μόνη μου σε τη στοιχεία μου. Δεν είναι στο γραφείο της αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό να την ειδοποιήσω. Η κυρία Μωραΐτη, παρακαλώ. Ναι. Ελένη. Γιώργο, κλείσε. Κλείσε γιατί κάτι έχει ψηλιαστεί και μου κάνει άφοβο κάθε τόσο. Μία από τα ίδια, ε. Έτσι κι αλλιώς αυτή η ιστορία θα τελειώσει. Πέντε μέρες έχει συνάρτηση εδώ. 15 μέρες. Σε λίγο δεν θα με βλέπεις καθόλου. Σταμάτα. Μη μου λες τέτοια. Θέλω να τα ακούω. Μη σε παρακαλώ. Ελένη, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί με βασανίζεις? Ελένη. Σου είπε ένα κουμπί. Το έχω στην τσέπη μου. Φέρνω στο δέξω. Έλα τώρα που θα μου ράψεις το κουμπί. Φέρνω. Δεν θέλω να σε βλέπω το μέλλον.
Δεν σε βάλω. Δεν σε θες. Είναι τρέλα. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μείνει μαζί σου. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Ξέχασα να πάρω καφέ και αυγά, ε. Πάμε μια στιγμή μέχρι την Εύα. Καλά, δώστε σε μένα αυτά. Βάλε σε μένα. Ξέχασα τον λογαριασμό.
του χάλασε τα σχέδια. Όρμησε από πίσω και το χτύπησε. Μα συγχωρείτε για την αναστάτωση που σας προκαλούμε τέτοιες ώρες, κυρία Δημητρίου. Δεν πειράζει καν την δουλειά σας. Άρχιε να το πιάσετε το καθαρό. Τόση ώρα δεν σταμάτησε να κλαίει. Κακές γλώσσες λένε άλλα. Τι λέει. Φαίνεται ότι κάποιος ήταν τρελός και απαλλαγός για αυτή. Μας το είπε μια υπάλληλος που δουλεύει στο τμήμα. Δεν παίρνει όμως όρκο ότι είχαν σχέσεις. Να το ερευνήσουμε και δεν βλέπω να βγαίνει τίποτα. Ληστεία είναι. Τι είναι αυτό. Πρόκειται για μια τυπική εξακρίβωση, κύριε Σταυράκη. Είστε συνάδελφος με τη γυναίκα του θύματος, έτσι δεν είναι? Την κυρία Δημητρίου. Μάλιστα. Δουλεύει στο τηλεφωνικό κέντρο. Έφτασαν στα αυτιά μας διάφοροι ψήθυροι ότι η Δημητρίου απατούσε τον άντρα της με ένα συναδελφό της. Ακούσατε τίποτα? Αποκλείεται. Θέλω να πω, δεν άκουσα τίποτα για την κοπέλα, αλλά και αν άκουγα, δεν θα το πίστευα. Γιατί δεν το πιστεύατε? Την ξέρετε τόσο καλά? Όχι. Αλλά σε μια εταιρεία με τόσους υπαλλήλους πολλά λέγονται. Καλή μου, τα πιστεύει κανείς όλα. Σας λείπει ένα κουμπί από το μανίκι. Θα μου πες, φαίνεται. Δεν το είχα προσέξει. Μήπως είναι αυτό εδώ? Ταιριάζει απόλυτα. Ξέρεις που το βρήκαμε. Στο χώρο του Δημητρίου. Στο σημείο που έγινε ο φόνος. Εσύ τον σκότωσες. Είχες ερωμένη τη Δημητρίου και σου ήταν εμπόδιο, ε. Σταυράκης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Η ίδια ακριβώς ποινή επιβλήθηκε και στην Ελένη Δημητρίου. Η απόφαση κατά της Ελένη στηρίχθηκε σε δύο στοιχεία. Πρώτον, στην κατάθεση του Γιώργου Σταυράκη που ήταν και μοναδική, γιατί κανένας άλλος δεν κατέθεσε εις βάρος της.
και δεύτερον στο στοιχείο των κλειδιών. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε ότι ο Σταυράκης πήρε τα κλειδιά από την τσάντα της Ελένης για να βγάλει αντικλείδια. Αντίθετα, πίστηκε ότι του τα είχε δώσει η ίδια. Αυτά ήταν τα πρόσθετα στοιχεία. Και τώρα μπορείτε να βγάλετε την ετοιμιγορία σας. Φοβάμαι όμως πως όποια και είναι αυτή, θα αφήσει μέσα σας ένα κενό αμφιβολίας. Μήπως η άλλη εκδοχή της αλήθειας είναι η σωστή, θα αναρωτιέστε. Θέλετε τη γνώμη μου? Μην ψάχνετε. Η δικαιοσύνη έχει χρέος να είναι αντικειμενική. Η αλήθεια όμως είναι αμήλικτα υποκειμενική. Η αντίφαση αυτή σπάνια γεφυρώνεται. Καληνύχτα σας.